Στο δημοτικό γήπεδο του Κόκκινου, η ομάδα του τοπικού ΠΑΟ υποδέχθηκε την ομάδα της Θήβας στο παιχνίδι που ξεχώριζε στο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής, με την οποία οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας Βιωτίας έκαναν ποδαρικό στο νέο έτος. Η μεγάλη αποχή λόγω της διακοπής για τις γιορτές αλλά και ο δυνατός αέρας επηρέασαν τους παίχτες και έτσι το μάτς δεν είχε πολλές φάσεις. Πρώτοι αξιόλογοι στο 1ο λεπτό για τους γηπεδούχους, η σέντρα από τον Μούτσα, η κεφαλιά από τον Σύρμο, η μπάλα πάνω από το τέρμα. Στο 25 η ομάδα της Θήβας είχε κερδίσει κόρνερ από τα αριστερά. Στην εκτέλεση ο Λέτης, ο Καραμπετιάν στην καρδιά της άμυνας έκανε την προβολή, η μπάλα στα δίχτυα και το 0-1, προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους με αυτή τη στατική φάση. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, το λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων, η μπάλα πήγε στον Λέτη, αυτός προχώρησε, έκανε το διαγώνιο σουτ, η μπάλα πέρασε μόλις out, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Θήβας. Στο 36 ο Ντερβίση λίγο κάτω από το κέντρο δοκίμασε το πόδι του, η μπάλα πάνω από το τέρμα του Κατσαμπέκη, ο οποίος ελέγχει τη φάση. Στο 43 ο Λέτης πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, έκανε την ωραία ατομική προσπάθεια, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, έμεινε όρθιος, μπήκε στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον αλευρά. Ένα λεπτό αργότερα ο διαιτητής της συνάντησης Στέφανος Ξηρογιάννης έδειξε την κίτρινη κάρτα και αμέσως μετά την κόκκινη στον εκπρόσωπο της ομάδας της Θήβας Δημήτρη Μανόπουλο για διαμαρτυρία. Στην πρώτη φάση που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι στο δεύτερο μέρος, στο 50, κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Ο αέρας έφερε την μπάλα στην περιοχή της Θήβας, οι αμυντικοί δεν κατάφεραν να διώξουν, ο Τσέκα με το κεφάλι έδωσε στον Τερβίση, αυτός αμέσως έκανε το γυριστό σουτ, ο Κατσαμπέκης έπεσε αλλά δεν κατάφερε να διώξει, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και το 1-1 που πανηγυρίστηκε δεόντως. Δύο λεπτά αργότερα ο Λέτης έδωσε δεξιά στον Αργυρίου, αυτός έκανε το γύρισμα, ο Αλεξανδρής έκανε το πλασέ, η μπάλα πάνω από το τέρμα, νέα μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Στο 58 η ομάδα της Θήβας είχε κερδίσει φάουλ λίγα μέτρα από την περιοχή. Στην εκτέλεση ο Κοτόρος, η μπάλα πέρασε πάνω από το τέρμα του Αλευρά, ο οποίος έλεγχε την πορεία της. Στο 66 φάουλ για την ομάδα του Κόκκινου από πλάγια αριστερά. Στην εκτέλεση ο Γεωργίου. Στο δεύτερο δοκάρι η κεφαλιά από τον Τερβίση, η μπάλα στα χέρια του Κατσαμπέκη. Στο 81ο λεπτό έγινε η βαθιά παλιά. Ο Σύρμος και ο Παπαναστασίου διεκδίκησαν την μπάλα. Ο Σύρμος φαίνεται να την κερδίζει, μπήκε στην περιοχή. Έπεσε, η μπάλα συνέχισε την πορεία της και βγήκε εκτός παιδιάς, μέσα σε διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για πέναλτι, ο διαιτητής έδειξε out, κρίνοντας ότι δεν υπήρξε κάποια παράβαση. Και πάλι η φάση, ο Σύρμος φαίνεται να κερδίζει την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, έπεσε, ο κύριος Ξηρογιάννης έδειξε out. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, σειρά των φιλοξενούμενων να φωνάξουν για πέναλτι, σε αυτή την προσπάθεια του Βέλη από τα αριστερά, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, ο Ντελής πήγε πάνω του, ο Βέλης έπεσε, η μπάλα συνέχισε την πορεία της και πέρασε εκτός. Ο κύριος Ξηρογιάννης και σε αυτή την περίπτωση έκρινε ότι δεν υπήρξε παράβαση. Και πάλι η φάση, αν και η λήψη δεν βοηθά, η προσπάθεια από τον Βέλη, ο Ντελής βάζει το πόδι του, ο αμυντικός της Θήβας έπεσε, ο κύριος Ξηρογιάννης έδειξε out στην τελευταία αξιόλογη φάση του μάτς. Το παιχνίδι νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατό, είχε πολλές μονομαχίες, αλλά δεν είχε το ρυθμό που είχαμε πριν 7 εβδομάδες πριν σταματήσουμε και για μας και για το κόκκινο. Και ήταν, μπορώ να πω, δύσκολο παιχνίδι γιατί ήταν γρήγορος ο ρυθμός αλλά δεν είχε ποιότητα. Είχε πάει κυριολεκτικά στις μονομαχίες. Εντάξει, είναι αποτέλεσμα το 1-1, νομίζω είναι δίκαιο. Αν και μπορούσαμε εμείς σε κάποιες φάσεις που είχαμε μια αριθμητική υπεροχή στην αντεπίθεση να βρούμε κάποια σωστή τελική πάσα, μια τελική ενέργεια να σκοράρουμε, δεν τα καταφέραμε. Και παρέμεινε η ισοπαλία. Δεν θα έλεγα ότι δεν έχω κάποια παράπονα. Εντάξει, ήταν ένας πολύ δυνατός αέρας. Μια κακή στιγμή δύο αμυντικών μας σε μια φάση, νομίζω σε μια φάση που δεν ήταν φάση η οποία προέβλεπε ότι θα γίνει γκολ. Δεν έχω κάποιο παράπονο όμως με τα παιδιά. Είχαν αγωνιστικότητα πάρα πολύ και πειθαρχία είχαν. Απλώς ήταν ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο γιατί είναι ιδιαίτερο το γήπεδο, είναι πολύ καλή ομάδα του Κοκκινού, έχει πολύ έμπειρους παίκτες, δεμένη ομάδα, χρόνια εδώ και είναι πάντα δύσκολο ένα παιχνίδι εδώ μέσα. Όταν ένα παιχνίδι δεν μπορείς να το κερδίσεις, δεν το χάνεις. Όταν έρχεσαι σε ένα παιχνίδι ισόπαλος με τη Θήβα, δεν έχει σημασία αν είναι εντός ή εκτός. Δεν νομίζω ότι οι ομάδες σαν τη Θήβα έχουν πρόβλημα, θα παίζουν εντός ή εκτός. Είναι ένα αποτέλεσμα καλό, το οποίο είμαι σίγουρος θα ήταν καλύτερο αν εμείς οι γιορτές θα πρέπει να κάνουμε. Αυτό που προβλέπει η προπονητική. Δεν το κάναμε. Αλλά πολλές φορές το ποδόσφαιρο είναι ψυχοπνευματικά χαρακτηριστικά. Και τα παιδιά σήματα είχαν και 14 που παίξανε υπέρ των δέων. Ο αέρας ήταν πολύ. Ήταν ένας παράγοντας που επηρέασε το παιχνίδι. Όπως είδατε όμως, εμείς προσπαθήσαμε σε πάρα πολλές στιγμές του παιδιού να παίξουμε και με την μπάλα κάτω, όπως το έκανε και η Θήβα. Η οποία, εντάξει, είναι μια πολύ καλή ομάδα.